Λοιπόν, καλησπέρα και ό,τι καλύτερο στη Θεσσαλονίκη από Αθήνα. Ξεκινάμε μέρα και θα τελειώσουμε νύχτα. Ποιον έχω καλεσμένο μου, αναρωτιέστε? Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάτε πάρα πολύ και κάθεται εκεί και με περιμένει να τον ευνηδιάσω τώρα. Μιλάει με τον Ιχολίτη του, διότι έχει ξεκινήσει ήδη στη Θεσσαλονίκη παραστάσεις καινούργιες. Να προχωρήσω, προχωράω, μόλις γύρισα στην Αμερική. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να πάω, να κάτσω κοντά του, να τον ρωτήσω ό,τι θέλω και να μου απαντήσει μόνο με τον τρόπο το μοναδικό που έχει εκείνος να απαντά σε όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Δίνω ένα φυλάκι και διακόπτω. Καλησπέρα. Δεν μας είχατε πει ότι είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα. Τι λέγατε τώρα και έχει ακουστεί? Κάναμε συμφωνίες για την Αυστραλία. Τι κάνετε? Συμφωνίες για την Αυστραλία. Πότε θα γίνει η Αυστραλία? Υπολογίζουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2000. Μέσα στην Ολυμπιάδα. Αρχηγός. Λοιπόν. Ολυμπιακός δεν είμαι. Όχι, δεν είσαι. Ολυμπιακός είμαι. Α, το λες. Το παραδέχεσαι. Συνήθως τα δημόσια πρόσωπα δεν λένε ποτέ τι ομάδα είναι. Δεν ταυτίζονται για να μην έχουν. Α, για να τα έχουν καλά με όλους. Είμαι Ολυμπιακός. Και τα έχω καλά και με τους άλλους. Αλλά είμαι Ολυμπιακός. Ωραία, λοιπόν, είδα το απίθανο μπαλέτο το οποίο προετοιμάζεται. Να κάνουμε προβούληση. Γιατί είστε ακριβώς στις πρώτες μέρες που έχετε ξεκινήσει. Εγώ να φέρω μια καρέκλα να κάτσω εδώ μαζί σας. Τι, θα σας πάρω τη θέση, ε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Να, καλή επιτυχία στην Αυστραλία, εγώ εύχομαι. Θα λέμε σε λίγο, Χριστό μου. Φιλιά. Πώς είσαι? Οχ! Τι! Άντρα μου! Εδώ και τα μαγγελιό. Τι ήταν αυτό που το γράψετε αυτό. Και μάλλον γράψε το. Λοιπόν, ξεκίνημα Θεσσαλονίκης. Ναι. Νότης κουρασμένος ή όχι? Έρχεται από Αμερική. Είχε προηγηθεί το ΡΕΚ, Αθήνα. Είχε προηγηθεί η Ευρώπη. Είχε προηγηθεί η Ευρώπη από την Αμερική. Και είχε προηγηθεί το ΡΕΚ. Δηλαδή από τις 13 Μαρτίου που τελειώσαμε από το ΡΕΚ. Ναι. Μετά από δύο ημέρες φύγαμε, πήγαμε στην Γερμανία. Ναι. Κάναμε σύνολο 6-7, δεν θυμάμαι ακριβώς, συναυλίες και μία στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Επιστρέψαμε. Κάναμε διακοπούλες λόγω των ημερών της Αναστάσεως. Για Πάσχα. Λίγες ημέρες, ναι, εγώ κατέβηκα κάτω στην ΚΟ. Αυτό ήταν όλο που έχεις ξεκουραστεί? Ναι, από και μετά το χειμώνα που ξεκίνησες. Ναι. Απλά η επιτυχία είναι αυτή, ότι έχεις ακριβώς συνδυάσει αυτό που λες. Τελικά είσαι εσύ, τα πάντα είσαι εσύ. Το αναπαυτικό, το οποίο όμως είναι και σύγχρονο και μοντέρνο. Και έχει ένα μοναδικό ύφος. Δεν το βλέπω ποτέ σε κανέναν άλλον. Τίποτα από όλα αυτά που εσύ. Νομίζω ότι είναι θέμα αισθητικής. Η αισθητική δική μου είναι αυτή και σε άλλους μπορεί να αρέσει, σε άλλους όχι. Ναι. Δεν τους βάλω ένα χέρι στο λαιμό. Και δημοκρατία έχουμε. Ναι. Δεν θα τους επιβάλλω κιόλας αυτό που εγώ νομίζω ότι είναι όμορφο. Όπως και κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, προφανώς εμένα να μην μου αρέσουν, αλλά σε εκείνους αρέσουν. Δεν μου πέφτει και πολύς λόγος. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους και θα ήταν καλό, και το λέω και σαν συμβουλή σε όλους αυτούς τους κριτές των πάντων. Εμένα μου αρέσει η κριτική, μου αρέσει να κρίνω. Κρίνω τους ανθρώπους. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα έχω κρίνει εμένα αυστηρότατα. Ναι. Το να κάνεις κριτική είναι καλό, να την κάνεις καλοπροαίρετα. Όταν λοιπόν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ντυμένοι κάπως και δεν καταπιάνεσαι με το έργο τους, παρακαταπιάνεσαι με το πώς ντύθηκαν ή πώς κινήθηκαν και δεν σε ενδιαφέρει το τι παρουσιάζουν, η ουσία του πράγματος, τότε είσαι αστείος. Να συνεχίσουν να κρίνουν, διότι έτσι βελτιώνουν και τα πράγματα. Αλλά να κρίνουν καλοπροαίρετα και στην ουσία του πράγματος, στη βάση του. Δηλαδή, τι έργο παράγει η κυρία Δρούζα, αυτό. Καλό ή κακό. Ναι. Όχι πως έφτιαξε τα μαλλιά της, τι χρώμα γυαλιά φοράει. Ένα, σετ, ένα, δύο, τέσσερα, ακόμα λίγο. 4-1-2. Καλό είναι και καλύτερο. Ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως τη δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε. Χωρίς αιτία και αφορμή, πέσαμε πάνω σαν τρελή και τη διαλύσαμε. Παράλληλα περπατάμε παράλληλα κι όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Μάτια
μάτια μου κοιτάζουν στη γωνιά σου. Εκείνο το γλαστεράκι το μικρό μου είχες φέρει απ' τη γειτονιά σου και μου είχες πει να ζήσεις σ' αγαπώ. Μου έλεγες θα είμαι εδώ κοντά σου και από τότε έχω να σε δω. Ρίσικα μαρί απ' τα ρόμα σου, δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω. Μόνο θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω πια να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Σε ξαναδώ, κουράστηκα να ζω στο μαύρο και στο γκρίζο. Θέλω να σε. Η φωνή υπάρχει εδώ. Για να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Σε ξαναδώ, κουράστηκα να ζω στο μαύρο και στο γκρίζο. Σήμερα έχουμε συνέντευξη τύπου σε λίγο στους δημοσιογράφους, διότι ξεκινάς αύριο. Την Πέμπτη. 27 και για 27 βράδια. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Ναι. Αν Θεού θέλοντος και πολλών ανθρώπων. Ναι. Θεού θέλοντος λόγω καιρικών συνθήκων και πολλών ανθρώπων. Έχεις υπομονή σαν άνθρωπος ή καμιά φορά βγαίνεις, αρκετά μάλλον συχνά βγαίνεις έτσι από τον έλεγχο των συναισθημάτων σου? Είμαι πάρα πολύ νευρικός και είμαι οξύθυμος. Είμαι πολύ οξύθυμος. Αλλά όσο οξύθυμος είμαι και όσο εύκολα ανάβω, τόσο εύκολα σβήνω κιόλας. Δεν κρατάω κακία, ναι. Τη στιγμή που συμβαίνει κάτι και θεωρώ ότι δεν στέκει, μπορεί να ακούσει τα πανιά που σε τυλίξανε. Όμως μετά, ναι, γνωρίζοντας ότι έχεις κάνει λάθος, ναι, αισθάνομαι και τύψεις που σου μίλησα, αν σου μίλησα άσχημα, και θα ξαναφτιάχνουμε. Αλλά δεν έχεις εγωισμό, δηλαδή θα πας να θα πλησιάσεις, θα κάνεις το πρώτο βήμα. Ναι. Δεν θέλεις να. Θέλω οι σχέσεις να διατηρούνται, γιατί μέσα στην ζωή των ανθρώπων υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όπου, ξέρεις, οι συνθήκες μας αναγκάζουν να είμαστε λίγο πιεσμένοι και να υπάρχει φόρτιση.